Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πολύ πολύ καλά. Επιτέλους ήρθε για τα καλά το καλοκαιράκι, εννοείται. Εντάξει, κλασική ζέστη που δεν μας πολύ αρέσει. Συμβαίνει όμως. Αλλά παρόλα αυτά κολυμπάμε, μαυρίζουμε. Δεν ξέρω αν φαίνεται, στην κάμερα δεν φαίνεται τόσο έντονο, αλλά να, το σημαδάκι μου το έχω. Το έχω. Λοιπόν, σας έβαλα ένα poll στο Instagram, μου γράψατε πάλι και πάλι πολλές απαντήσεις, αλλά κέρδισε μία. Μία κέρδισε, η οποία, παιδιά μου, με ενθουσίασε γιατί ούτε στο νου μου το είχα. Εγώ έλεγα θα σας κάνω ένα καλοκαιρινό μακιγιάζ, να σας ανεβάσω λίγο τη διάθεση, αλλά τελικά ήρθε αυτό ουρανοκατέβατο και είπα, πού ήσουν εσύ τόσο καιρό? Που εγώ σκεφτόμουν τι να κάνω. Μπράβο λοιπόν την κοπέλα που μου το ανέφερε. Λοιπόν, σήμερα, όπως βλέπετε και από τον τίτλο, σας έχω τα απαραίτητα, πραγματικά απαραίτητα πράγματα και μόνο τα απαραίτητα για ένα πολύ φυσικό μακιγιάζ στις διακοπές σας. Το ρουτίν το δικό μου βασικά, και πραγματικά αν δεν ήμουν make-up artist, μόνο αυτά τα καλλυντικά θα είχα. Δεν θα χρειαζόμουν τίποτα άλλο, πιστεύω, στη ζωή μου. Μου αρκούνε πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Μην λέω πολλά πολλά όπως πάντα. Έπιασα μαλλί για να δείτε λίγο κορμάκι φωτιά, το οποίο έχει πλάτη ανοιχτή και άντε γεια. Λοιπόν, το είχα πάρει πέρσι βέβαια από τα Mind Your Style. Αυτό το μαγαζί, παιδιά, σας έχω πει ξανά ότι το αγαπώ, σε εκείνο το βίντεο με τα φορέματα. Δεν ξέρω, έχει τόσο μοναδικά ρούχα που εγώ πεθαίνω. Δηλαδή αυτό το κορμάκι είναι άντε γεια. Αχ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Αυτό, βλέπετε, δεν είναι πολύ μεγάλο, το βάζω δίπλα στο κεφάλι μου για να καταλάβετε το μέγεθος. Είναι το νεσεσέρ που παίρνω πάντα μα πάντα στις διακοπές μου. Το έχω ελαττώσει πραγματικά φέτος πάρα πολύ. Ήδη, δηλαδή, το μακιγιάζ μου είναι τόσο λιτό καθημερινά. Εντάξει, άλλον έχω να πάω, ας πούμε, σε κάποιο γάμο ή κάποια βάφτιση που γίνονται συχνά τελευταία. Εκεί το κάνω λίγο πιο γκράντε το μακιγιάζ. Αλλά για ένα καθημερινό μακιγιάζ που θα βγω έξω στη δουλειά ή έχω να πάω να πιω ένα καφέ, ας πούμε, δεν κάθομαι να ασχοληθώ πάρα πολύ γιατί υδρώνω και όλοι υδρώνουμε, νομίζω, το καλοκαίρι. Και εντάξει, είναι ζόρι και να έχει να ασχοληθεί και με το αν θα τρέξει η μάσκαρα, αν θα τρέξει το μολύβι, αν έχεις βάλει πολύ setting spray, αν έχεις βγάλει λίγο. Οπότε δεν ασχολούμαι πολύ. Πάλι έχω αφήσει το ψυγιάκι μου ανοιχτό. Δεν μπορώ. Λογικά σας πήρα τα αυτιά, αλλά επανήλθα τώρα, δεν το ακούτε. Τέλεια, ησυχία, μια νεκρή σιγή αυτή τη στιγμή. Τέλεια αυτή η σιγή. Λοιπόν, συνεχίζω. Και έχουμε εδώ πέρα το νεσεσεράκι. Λοιπόν, τα απολύτως απαραίτητα είναι πάντα αντιλιακό. Το συγκεκριμένο αντιλιακό είναι της Happy Vita, είναι από τη σειρά B, και είναι και για πρόσωπο και για σώμα. Είναι τριαντάρι, εγώ πάντα στο πρόσωπο χρησιμοποιώ τριαντάρι, χειμώνα, καλοκαίρι, βροχές, νύχτα, που λέει ο λόγος, αλλά και με βροχή ακόμα, επειδή περνάει η ακτινοβολία, εγώ πάντα φοράω αντιλιακό. Λοιπόν, το συγκεκριμένο αντιλιακό είναι σε σπρέι. Εννοείται, στα πρώτα μαυρίσματά μου στο σώμα πάντα φοράω τριαντάρι αντιλιακό. Και επίσης είναι ενυδατικό. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή είναι από τη σειρά της B, έχει ενυδατικά στοιχεία, πρόπολη και τέτοια νομίζω. Οπότε δείτε τι ωραία λάμψη, πραγματικά λατρεύω τα αντιλιακά που αφήνουν τέτοια λάμψη και αυτή η λάμψη μένει στο δέρμα. Πεθαίνω. Είναι φυσικό highlighter αυτό. Λοιπόν, και εννοείται, εντάξει, θα πάρετε όλη αυτή την κουμούτσα μαζί σας στις διακοπές σας. Θα πάρετε ένα, θα το βάλετε το μισό μέσα σε ένα μικρό μπουκαλάκι. Πάντα βάζω στο λαιμό, συνεχίζω. Πάντα βάζω και στο λαιμό μου. Και βάζω και στα χέρια μου, παιδιά. Τα χέρια να τα προστατεύουμε. Βλέπετε, όλες οι κοιλίδες όταν μεγαλώνουμε μπαίνουν στα χέρια. Πάντα βάζω εδώ πέρα. Πάντα. Δεν τα προστατεύουμε καλά, γι' αυτό γίνονται αυτά, να ξέρετε. Λοιπόν, αφού βάλαμε σε όλο το πρόσωπο αντιλιακό και επίσης βλέπετε ότι ούτε, πώς το λένε, ούτε ασπρίλες έχω, γιατί δεν είναι πολύ πυκτό, είναι πολύ λεπτόρευστο, αλλά παρόλα αυτά αφήνει μια κολλώδη τέλεια σύσταση. Αυτή η κολλώδη σύσταση είναι τέλεια για το μακιγιάζ μας. Πάμε να δούμε πώς συνεχίζω. Λοιπόν, εγώ το καλοκαίρι δεν φοράω make-up. Τι σημαίνει αυτό?
παίρνω ένα concealer. Συγκεκριμένα χρησιμοποιώ πάρα πολύ της Maybelline τα Instant Eraser και πάω, τοποθετώ κάτω από τα μάτια μου, πάνω από τα μάτια μου και τοπικά αν δω κάπου ότι έχω κοκκινίλα ή κάποιο σπυράκι ή κάτι τέτοιο. Ένα σπυράκι λίγο κάτω από τη μύτη, έτσι εδώ, και λίγο εδώ στη μύτη πάνω. Έχω βγάλει και φακίδες, πανάδες, χαμός. Παρόλο που φορά παιδιά αντιλιακό συνέχεια, πανάδες full. Λοιπόν, παίρνω το beauty blender μου από Gimme Lashes, δεν το έχετε ξαναδεί αυτό, το δείτε πόσο τεράστιο είναι πραγματικά και είναι τέλειο. Βρεγμένο εννοείται είναι τόσο μεγάλο, όταν δεν είναι βρεγμένο δεν είναι τόσο μεγάλο. Πάω να μπλεντάρω λίγο τα μποναριστά, εννοείται, να μεταφερθεί παντού. Και πραγματικά είναι τόσο μαλακό και βολικό, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γενικά όσο πιο μαλακά, να ξέρετε, είναι τα beauty blender, είναι και πιο καλά. Και είναι και πολύ οικονομικό, 7 ευρώ νομίζω είχε, πολύ καλό. Δηλαδή για όλο το πρόσωπο make-up κάνεις απλά έτσι και βάζεις. Τώρα με ό,τι έχει πάνω απλά περνάω λίγο όλο μου το δέρμα. Αυτό τι το κάνει, το φωτίζει το δέρμα, να ξέρετε. Δείτε κατευθείαν το δέρμα μου, ας πούμε, καλύφτηκαν. Οκ, οι κύκλοι μου δεν θέλω να τους καλύψω τελείως, γιατί δεν θέλω να φορέσω make-up. Σε περίπτωση όμως που κάποια μέρα μπορεί να θέλω να φορέσω make-up, πάντα στις διακοπές μου, τι κουβαλάω μαζί μου, την CC cream μου, της Gervital. Παιδιά, εξαιρετική, σας την έχω ξαναδείξει, εκπληκτική. Πάρα πολύ λεπτόρευστη υφή και στην ουσία δίνει ένα απαλό, λαμπερό χρώμα στο δέρμα. Δεν έχει αντιλιακή προστασία, προσοχή. Ένα ακόμα προϊόν που χρειάζεσαι οπωσδήποτε στις διακοπές σου το καλοκαίρι είναι το ρούζ. Γιατί το χρειάζεσαι? Γιατί στην ουσία θες να δώσεις αυτό το ροδοκοκκινισμένο, τη άρπαξε και λίγο ήλιος, και θα χρησιμοποιήσεις πάρα μα πάρα πολύ εύκολα το Glow Play Blush από MAC. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι η Grant. Και πάω με το beauty blender μου και επειδή είναι μαλακό, μπορώ να το πάρω. Άρα στην ουσία δεν έχω κουβαλήσει ακόμη πινέλο μαζί μου. Και να πάω να το τοποθετήσω στα cheeks μου. Τσακ, τσακ, τσακ. Κόκκινο μαγουλάκι. Λίγο ακόμα. Ου, έβαλε πολύ τώρα εδώ. Δεν πειράζει, θα το απαλύνουμε. Δείτε τι ωραία λάμψη χωρίς να έχω βάλει λάμψη. Πραγματικά, είναι wow. Είναι αυτή η φυσικότητα που θέλω να έχω πάντα στις διακοπές μου. Να μην φαίνεται ότι είμαι βαμμένη. Αυτό θέλω εγώ πάντα. Συνεχίζω με ένα απαραίτητο που το χρησιμοποιώ όλο το καλοκαίρι, πραγματικά από πέρσι. Είναι της Wycon το Metal Potion. Η απόχρωση συγκεκριμένη, παιδιά, είναι η Copper. Βάζω 2 σταγονίτσες, πραγματικά δεν θέλει παραπάνω. Είναι πάρα πολύ pigmented. Εδώ μέσα έχω μια μύγα. Έχω μια μύγα. Θα το δείτε τώρα πόσο κάλυψη έχει και πόσο ωραία γυαλάδα δίνει στο δέρμα. Ανταγωνίζεται πραγματικά πολύ πιο ακριβά και περνάω και πάνω από τη μύτη, πολύ πιο ακριβά ρουζ υγρά για μένα. Δείτε τι ωραίο. Το μόνο τώρα που θα χρειαστώ ένα πινέλο είναι ένα πινέλο contouring. Λοιπόν, έχω το Global Glow από MAC, είναι από τη σειρά Mineralize Skin Finish και παίρνω λίγο. Τώρα και λάμψη μου δίνει αυτό, γιατί είναι λαμπερό μέσα, δείτε το λίγο πως είναι. Και λάμψη και λίγο contouring μου κάνει. Πολύ ήπιο βέβαια, εδώ πέρα δεν ξέρω, λίγο πορτοκαλίζει, σε μένα δεν πορτοκαλίζει καθόλου live. Και καλό είναι όλα αυτά να τα περνάμε και λίγο πάνω από τα μάτια. Επειδή δεν ματάρουμε ούτως ή άλλως. Πραγματικά αν δεν ήμουν make-up artist, μόνο αυτά τα 3-4 καλλιντικά θα είχα μέσα. Ενδεικτικά, κουβαλάω ένα eyeliner μαζί μου. Τώρα έχεις πάθει κακό εσύ με αυτό που σήκωσε, έτσι. Λοιπόν,
Απλά το σήκωσα γιατί δεν σας το έχω ξαναδείξει, γι' αυτό, αλλιώς πάντα κουβαλάω ένα eyeliner απλό μαζί μου. Το συγκεκριμένο όμως eyeliner είναι ένα μαύρο eyeliner και θα μας πεις τώρα εσύ, εντάξει ρε Καλίνα, ένα μαύρο eyeliner είναι με στράς απ' έξω και τι. Κι όμως, είναι από Gimme Lashes και είναι eyeliner και κόλλα μαζί, το πήρα παιδιά, το πήρα, το έχω. Λοιπόν, τραβάω μια γραμμούλα έτσι εδώ. Αν και έχει χοντρό πινέλο, είναι βολικό μπορώ να πω. Αχ, έχω ένα χνούδι πάνω. Καλέ. Ωραία. That's all. Και πες ότι θέλω να κοτσάρω και μια βλεφαρίδα γιατί θα βγω βράδυ, ρε παιδί μου. Έτσι, γιατί μου ήρθε τώρα, ας πούμε. Τι πειράζει, θα κοτσάρω και μια βλεφαρίδα. Παίρνω από Eldora αυτές που έχω κόψει, τις 115, και κοτσάρω το μπροστά κομμάτι. Στο πίσω μέρος. Τι θα χρειαστώ, κόλλα? Nope. Γιατί κολλάει το eyeliner μου. Ταραταγκλάν. Ούτε πίεση, ούτε τίποτα. Το μάτι στο Θεό. Το βλέπεις έτσι. Δες το και λίγο πιο κοντά. Δες το και λίγο πιο κοντά. Έτσι. Αντιγιά. Θα βάψω και λίγο τους μπροστά και θα πάθετε κακό. Και φυσικά τι είναι το πιο σημαντικό στις διακοπές μας? Μάσκαρα. Για μένα είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα για την ακρίβεια. Κανονικά δεν το βάζω πριν από τις, μετά από τις γλυφαρίδες, αλλά αυτή τη φορά μπορούμε λίγο να περάσουμε τις μπροστά ίσα ίσα για να μην ξεχωρίζουν από τις πίσω. Φαρίδα, δεν πειράζω καθόλου όπως βλέπετε. Ούτε στο κάτω βλέφαρο θα βάλω τίποτα. Πραγματικά πεθαίνω. Αλήθεια. Αυτό είναι σωτήριο με το eyeliner και τη βλεφαρίδα. Σωτήριο, αλήθεια. Πάρει μαζί μου ένα fix and spray, έτσι για να ενυδατώνουμε, έτσι για να δροσίζουμε. Μου αρέσει γενικά το καλοκαίρι, το συγκεκριμένο Μάριο Μπαντέσκου. Είναι για όλους τους τύπους δέρματος και είναι με aloe vera και είναι rose water. Αχ, ψεκάζομαι και πραγματικά νιώθω τέλεια. Νιώθω μια δροσιά, μια ανακούφιση, ένα κάτι, δεν ξέρω πώς το περιγράψω. Το χρειάζεσαι γενικά στο τσαντάκι σου. Και έχω πάρει και δύο διαφορετικά κραγιόν. Επιλέγεις τώρα τι θες να βάλεις, ένα ανάλογο του mood. Ένα μάτι έχω πάρει beige και ένα γυαλιστερό. Εγώ λέω να βάλουμε το beige, το αγαπημένο, το matte ink, το νούμερο 65 που το βάζω συνέχεια. Δεν σταματάω εγώ, μόνο 65 φορά. Κάποια στιγμή θα τελειώσει για δεύτερη φορά. Βάζω ελάχιστο. Όλη την περιοχή στην ουσία. Και that's all. That's all. Αυτό ήταν το καλοκαιρινό μου μακιγιάζ. Στο νεσεσέρ μου χωράει. Ένα μετρήσουμε. Ένα. Δύο. Η βλεφαρίδα. Τρία. Τέσσερα μάσκαρα. Πέντε eyeliner. Έξι ρούζ. Παύλα highlighter. Ρούζ κέτο. Εφτά. Οχτώ. Τερακότα. Όχι απαραίτητο. 9. CC cream.
αντιλιακό φουλ απαραίτητο, από τα πιο σημαντικά. Ένα πινέλο για contouring. Ένα concealer. Το spray δεν είναι πολύ απαραίτητο. Και φυσικά το beauty blender μου, που λέγεται Marshmallow. Πόσο γλυκούλη. Αυτά. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο στις διακοπές μου, πραγματικά. Αυτά θα πάρω κι εγώ, μην νομίζετε ότι θα πάρω τίποτα παραπάνω. Δείτε τι ωραία αρχικά που γυαλίζω, εντάξει. Δείτε τι ωραία που έχει ανέβει το μάτι μου. Δείτε τι όμορφα που είναι τα χείλη μου, απλά με ένα μάτ κραγιόν. Και όλα πολύ απλά και όμορφα. Δεν θέλεις τίποτα άλλο για το καλοκαίρι, πραγματικά ήδη είναι υπερβολή. Δηλαδή, άντε να βγάλω τη βλεφαρίδα, να πεις ότι κάπως πιο... Ναι, τώρα βέβαια εδώ πέρα λείπει η μάσκαρα. Αλλά οκ, είναι λίγο πιο light. Μπορείς να το κάνεις έτσι ένα απογευματάκι που δεν έχεις και πολλά πολλά να κάνεις. Αλλά σου χρειάζεται και λίγο η βλεφαρίδα. Οπότε, γιατί να μην τη φοράς, βάλει την εκεί. Γεια. Φουκολάει, γεια. Έλα. Δεν βλέπω κιόλα. Τσακ. Να τη και η βλεφαρίδα. Ναι, δίνει ένα άλλο χίντε, ρε παιδί μου. Και ξανακολλάει, βλέπεις, έτσι. Κανένα πρόβλημα. Όλα καλά. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε να το βάλετε χωρίς βλεφαρίδα αυτό το eyeliner, πρέπει λίγο να το ταμπονάρετε να πάρετε την κολλώδη ουσία. Αυτό. Αυτό ήταν το σημερινό μου μακιγιάζ παύλα tip για τα ταξίδια σας. Ελπίζω να περάσετε τέλεια στις διακοπές σας. Τέλεια, 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 τέλεια. Να μου πείτε που θα πάτε, να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι ετοιμάζετε και πού έχετε να πάτε φέτος που θα είμαστε έτσι λίγο πιο ελεύθεροι. Και εύχομαι να περάσετε υπέροχα. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Μέχρι τότε φιλάκια πολλά. Και ανυπομονώ να σας δείξω κάτι που ετοιμάζω.